Ξέρουμε πως οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό και σε αυτούς που δεν έχουν καμιά σχέση με Αυτόν. Ξέρουμε, μάλιστα, πως ο Χριστός είχε πει ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να τον ακολουθήσουν. Μετά όμως θα τους κρίνει. Αφού οι άνθρωποι που δεν τον ακολουθούν δεν έχουν καμία σχέση με Αυτόν, γιατί επεμβαίνει μετά ο Χριστός στη ζωή τους και τους κρίνει? Εδώ είναι. Βέβαια, θα λέγαμε σε μια πιο ψιλοκομμένη, πιο καλοδιατυπωμένη φόρμα, πάρα πολλές φορές τίθεται αυτή η απορία και πολλές φορές να κατηγορούν τον Χριστόν ότι γιατί να με κρίνει εμένα ο Χριστός τη στιγμή που εγώ θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου. Δεν λέγει ο Χριστός ότι ελεύθερος είμαι να κάνω ό,τι θέλω? Λοιπόν, πρόκειται περί μιας εσφαλμένης αντιλήψεως περί ελευθερίας. Σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες απορίες αυτό. Θα το πω λοιπόν άλλη μία φορά. Η ελευθερία, παιδιά, δεν είναι το να μπορώ να κάνω τι θέλω. Η ελευθερία είναι ακριβώς το εξής σημείο. Ότι μπορώ να κάνω τι θέλω, αλλά δεν με συμφέρει να το κάνω. Με αυτή την έννοια τίθεται η ελευθερία. Και ο Θεός μας έκανε επαγαθό. Δεν μας έκανε να διαλέξουμε το καλό ή το κακό ο Θεός. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Πράγματι η απορία είναι σωστή. Πώς ο Θεός με κρίνει τη στιγμή που θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω? Ψεύδεται ο Θεός όταν μου λέγει ότι είμαι ελεύθερος? Διότι μετά με κρίνει. Άρα λοιπόν, ή είμαι ελεύθερος και δεν πρέπει να κριθώ, ή δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Το πράγμα είναι ότι έχουμε αλλιώτικη, όπως σας είπα από την αρχή, αντίληψη περί ελευθερίας. Προσέξτε, ο Θεός μας έκανε να ακολουθούμε πάντα το αγαθό. Μόνο το αγαθό. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε το κακό. Δεν μας συμφέρει όμως. Η ελευθερία έχει την έννοια πάντοτε της εκλογής του καλού, της ακολουθήσεως του καλού, χωρίς να εμποδιστώ να κάνω το κακό. Αν κάνω το κακό θα κριθώ. Και θα κάνω, αν κάνω το κακό θα κριθώ. Γιατί ακριβώς δεν έχω περιθώρια, δεν πρέπει να έχω περιθώρια να κάνω το κακό. Αυτό το σημείο δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό, επειδή η ανθρωπότητα, η χριστιανική μάλιστα, ο χριστιανικός κόσμος δεν κατενόησε την εν Χριστώ ελευθερία, γι' αυτό το λόγο βασανίζεται και χτυπιέται μέσα στις ποικίλες αντιλήψεις περί ελευθερίας, μέχρι βαθμού ποιου βαθμού? Να έχουμε αυτά τα απειθάρχητα κυρίως νιάτα που κινούνται. Πώς κινούνται τα απειθάρχητα αυτά νιάτα, οι λεγόμενοι αναρχικοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αντιφατικοί? Διότι όταν λέγει ότι είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω και στρέφομαι εναντίον ενός κράτους, μιας πολιτείας, κάποιων νόμων, οι οποίοι νόμοι με δεσμεύουν, στην πραγματικότητα ξέρετε τι κάνουν? Δεσμεύουν την ελευθερία των άλλων. Διότι όταν εμένα με δολοφονούν, όταν βγαίνω στον δρόμο και κινδυνεύω να φωνευθώ από τις δολιοφθορές τις οποίες κάνουν, ή όταν αυτοί φωνασκούν και δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, στην ομαλή και εύρυθμη ζωή μιας πόλεως, αυτό τι είναι? Δεν προσβάλλει την ελευθερία των άλλων? Πώς λοιπόν η ελευθερία θα ήταν μονομερής? Πώς δηλαδή ο αναρχικός έχει την ελευθερία να κάνει τι θέλει και ο άλλος δεν έχει την ελευθερία να κάνει τι θέλει? Πώς γίνεται αυτό? Κάτι λάθος υπάρχει. Κάτι λάθος. Γι' αυτό, παιδιά, επειδή
έχουμε εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας, γι' αυτό το λόγο χτυπιόμαστε σαν τα χταπόδια. Και εσείς τα κακόμοιρα τα παιδιά ακούτε στα σχολιά σας από διαφόρους και από τους συμμαθητάς σας, ακούτε ότι μην προσέχετε τους γονείς σας, να αντιδράτε εκείνο που σας λένε οι γονείς σας, σας καταπιέζουν, ότι, ότι σας αφαιρούν την ελευθερία και άλλα πολλά, και σας βγάζουν στην καταστροφή. Θέλω να το καταλάβετε παιδιά αυτό. Θέλω να το καταλάβετε, είναι η καταστροφή. Ένα μικρό παιδί έχει την ελευθερία να ανάψει σπίρτα και να βάλει φωτιά. Πώς δεν την έχει? Πηγαίνει εκεί στο τζάκι, ξέρω εγώ, παίρνει τα σπίρτα και αρχίζει να βάζει φωτιά μέσα στο σπίτι. Ελευθερία δεν έχει? Είναι ευχάριστο να βάλει φωτιά μέσα στο σπίτι? Και αν οι γονείς κρύπτουν τα σπίρτα, είναι γιατί καταπιέζουν το παιδί να μην κάνει χρήση των σπίρτων? Και αν τα φάρμακα γράφουν επάνω μακριά από τα παιδιά και σε ασφαλές μέρος τα φάρμακα, σε ντουλάπι που να κλειδώνει, διότι τα παιδιά θα πάνε να σκαλίσουν και θα πάρουν φάρμακα, θα τα βρουν ίσως και γλυκά απ' έξω, αν είναι ζαχαρόπικτα, δεν ξέρω τι, και θα πεθάνουν. Είναι δέσμευση της ελευθερίας όταν κλειδώσουμε τα φάρμακα και δεν τα έχουμε ελεύθερα στη δικαιοδοσία του παιδιού μας? Το ίδιο πράγμα λοιπόν. Υπάρχει το κακό, υπάρχει καταστροφή. Η πρωτόπραση το ίδιο. Ελεύθεροι ήσαν, έκαναν το κακό. Του συνέφερε? Δεν του συνέφερε. Ήσαν ανώριμοι για εκείνο το οποίο ο Θεός ήθελε για αυτούς, να φτάσουν στη δοκιμασία και να θεωθούν. Ήσαν ελεύθεροι, αλλά έχασαν όμως το θέμα αυτό, γιατί σαν ανώριμοι προχώρησαν πιο γρηγορότερα, όπως ένα παιδί το να κάνει χρήση μερικών πραγμάτων που ακόμα δεν ήρθε η ώρα του. Αλλά θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ποιος σας είπε ότι είμαι θα ελεύθερη? Ελεύθερη να εκλέξουμε, με συνέπειες όμως. Δεν είμαι θα ελεύθερη, είμαι θα ιδιοκτησία του Θεού δυο φορές. Πρώτον, ως δημιουργήματα, και δεύτερον, ως αναδημιουργήματα. Ο Θεός μας κατασκεύασε. Ποιος σας είπε ότι δεν είμαστε ιδιοκτησία του Θεού? Του ότι ο Θεός τελικά θα με στείλει στην κόλαση, θέλω δεν θέλω, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, είναι θέμα που εγώ θα το ρυθμίσω? Ασφαλώς όχι. Συνεπώς δεν είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος μέχρι σε ενός βαθμού. Και όπως σας λέγω, να ακολουθήσω το αγαθόν, όχι το κακόν. Ακόμη, είμαι θα ιδιοκτησία του Θεού ως ανάπλαση που μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, εθυσιάστηκε για μας, μας εξηγόρασε από την φθορά και την αμαρτία και συνεπώς είμαστε η ιδιοκτησία του. Λέει πρόχειρα, σας λέω γιατί έχει πολλά σημεία η Αγία Γραφή, από την 1η προς Κορινθίους 6,19. Λέγει το σώμα σας προσέχετε το. Για το σώμα αναφέρεται, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να σπαταλάς το σώμα σου στην ανηθικότητα. Ακούτε, δεν μπορείς να σπαταλάς το σώμα σου στην ανηθικότητα, γράφουν σήμερα, λέγουν, διακηρύσουν, ιδίως οι γυναίκες. Το κορμί μου, το σώμα μου, λέει, μου ανήκει, το κάνω τι θέλω. Πού σου ανήκει? Ποιος σου είπε ότι σου ανήκει? Και ύστερα, για το θέμα των εκτρώσεων που σας το έχω πει κι άλλη φορά, το παιδί σου που είναι στα σπλάχνα σου, σου ανήκει? Ποιος σου το είπε αυτό? Είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Δεν έχει πολλές φορές ούτε την ομάδα του αίματός σου. Απλώς μόνο το τρέφεις εσύ, τίποτε άλλο. Από πού και ως που έχεις δικαίωμα επί του εμβρίου σου και λες ότι έχεις δικαίωμα και επί του σώματός σου? Δεν έχεις δικαίωμα. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε μη πηγαίνετε στην ανηθικότητα, μη δαπανάστε στην ανηθικότητα, διότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει και λέει, ου έχετε από Θεού,
από που έχετε από το Θεό και ούκεστε εαυτόν. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα. Και ούκεστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτόν σας. Υγοράστητε γαρ τιμής. Διότι αγοραστήκατε κατόπιν αντιτίμου. Και το αντίτιμον είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας εξηγόρασε επάνω εις των Σταυρών. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε ιδιοκτησία του εαυτού μας και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο. Ύστερα, γιατί το πάρουμε αντίστροφα. Θα το κρίνουμε έτσι. Ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια. Εφόσον λοιπόν μας λέγει ο χριστιανισμός ότι θα δώσουμε λόγο στον Θεό, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αναθεωρούμε και να σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό για την ελευθερία? Μήπως δηλαδή δεν είναι ελευθερία εκείνο το οποίο μέχρι σήμερα νομίζαμε? Αναμφισβητήτως, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, ας το ξέρουμε και το σημείο αυτό, ότι δεν είμεθα παρά ιδιοκτησία του Θεού. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, δυο φορές ιδιοκτησία, κατά φύσιν και υπερ φύσιν. Δηλαδή όταν μας δημιούργησε και όταν μας ανέπλασε και μας αναπλάττει ο Κύριος με το σώμα του και το αίμα του και με το πνεύμα του το Άγιο και μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Είμεθα λοιπόν ιδιοκτησία του Θεού. Ξέρετε τι θα έλεγε κανένας? Μόνο όταν θα μπορούσε να καταλάβει, να καταλάβει βαθιά την αγάπη του Θεού, τότε θα μπορούσε να πει: Κύριε μου, όχι δυο φορές να είμαι αγορασμένος από σένα, όχι δυο φορές να είμαι ιδιοκτησία σου, άπειρες φορές να είμαι ιδιοκτησία σου, διότι κοντά σου είναι η μακαριότητα και είναι η ευτυχία, ενώ μακριά σου είναι η καταστροφή. Η ελευθερία μας έγκυται στο να μπορώ να πω διαλέγω το αντίθετο, αλλά δεν με συμφέρει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και όπως ακριβώς στη ζωή μου, πολλά πράγματα μου επιτρέπονται. Να πέσω και από τον τρίτο όροφο και από τον μπαλκόνι μου να πέσω, απαγορεύεται? Για κάντε κάποια δοκιμή. Άμα θα πάτε σπίτι σας, πείτε ελεύθερος είμαι, πείτε στους γονείς σας: Γεια σας γονείς, είμαι ελεύθερος, πάω από την ταράτσα να πέσω κάτω. Γιατί? Δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό? Είναι ελεύθερος. Τον συμφέρει? Όχι. Ελεύθερος δεν είναι να μην πάει στο σχολείο του? Τέτοια εποχή, άνοιξη, έλεγα χρόνια, καμιά φορά θα τελειώσει το σχολείο μου να βλέπω λίγο την άνοιξη που ανθίζουν τα δέντρα, τα ξεργό, τα λουλούδια, εκεί κλεισμένος μέσα στις αίθουσες των σχολιών. Γιατί να μετρώει, θα λέγαμε, η σκιά των αιθουσών διδασκαλίας και να μην βγω στο ύπεθρον? Δεν είμαι σκλαβωμένος εκεί? Το θέλω, γιατί με συμφέρει να τελειώσω σχολείο. Δεν έχω το δικαίωμα να πάω να το σκάσω, όπως λέμε, σκασιαρχείο το λέγαμε στην εποχή μας, και να πάω να απολαύσω τη φύση? Δικαίωμά μου είναι. Αλλά με συμφέρει? Δεν με συμφέρει. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβαμε ότι είμαι μεν ελεύθερος, αλλά δεν συμφέρει να ακολουθώ το κακό.